Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με ορισμένα πολύ εύλογα ερωτήματα. Αλήθεια, τι έρχεται να λύσει αυτό το σχέδιο νόμου? Μήπως έρχεται να ενισχύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικότερου ελέγχου του εθνικού εναέριου χώρου? Μήπως έρχεται να ενισχύσει την ασφάλεια των πτήσεων, να ενισχύσει με προσωπικό και με τεχνικά μέσα την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική στη λειτουργία της και στις υπηρεσίες που προσφέρει στα αεροδρόμια της χώρας? Άκουσα πριν από λίγο ότι ο στόχος του σχεδίου νόμου είναι να καταστούν πιο λειτουργικές οι υπηρεσίες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν ήταν αποτελεσματικές και λειτουργικές υπηρεσίες? Και αν δεν ήταν, ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις, υπουργοί, οι διοικήσεις? Το ζήτημα, βέβαια, για σας δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά το πώς θα καταστεί πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό για την αύξηση των κυκλοφοριακών ροών προς όφελος των αεροπορικών εταιριών. Άλλωστε, αυτή η ιστορία, το θέμα δηλαδή της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια πριν, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Αυτό φυσικά επιταχύνεται μέσα από τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, που επιδιώκει να περιορίσει τον κατακαιρματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου μεταξύ των εθνικών εναέριων χωρών των κρατών μελών, των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών χρήσεων, των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών τεχνολογιών και κατά συνέπεια να αυξήσει τη δυνατότητα και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας προς όφελος των αερομεταφορέων, των εταιριών δηλαδή που κάνουν τις αερομεταφορές, μειώνοντας το κόστος πτήσης και κατ' επέκταση αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Στην Ελλάδα ήδη έχει υπογραφεί και έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο ο BlueMent, ο ενιαίος εναέριος χώρος στη Μεσόγειο, όπου περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Μάλτα ως κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης έχουν συμφωνήσει σε αυτό να ενταχθούν και μια σειρά άλλα κράτη, τρίτα κράτη, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Αλβανία, η Τινησία, η Ιορδανία, που έχει ρόλο παρατηρητή, και μια σειρά άλλα παρόμοια κράτη. Άρα λοιπόν, ήδη δεν υπάρχει εθνικός εναέριος χώρος. Υπάρχει ο BlueMet που και ελέγχεται από ενιαίο κέντρο και περιλαμβάνει τον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου επί της ουσίας, χωρίς εθνικά σύνορα εναέρια, μόνο και μόνο με βάση τις κυκλοφοριακές ροές. Το παρόν σχέδιο νόμου προφανώς είναι συνέχεια των προηγούμενων. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τη μεταβίβαση των αεροδρομίων στο ΤΑΙΠΕΔ και μετέπειτα στο Υπερταμείο. Είχαμε τον νόμο 3913 του 2011 που άνοιξε τον δρόμο της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων και κάπως έτσι εκχωρήθηκαν τα 14 αεροδρόμια στη Φράπορτ. Πρώτον πυλών είναι και τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Στην πορεία είχαμε αυτό τον λειτουργικό διαχωρισμό της ΕΠΑ με τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Παράλληλα δόθηκε στον διοικητή της ΕΠΑ το δικαίωμα να προχωρήσει στο ξεκαθάρισμα του πλεονάζοντος προσωπικού και τελευταία είχαμε τον νόμο 4427 του 2016 του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η ΕΠΑ διαχωρίστηκε νομικά με τη σύσταση δύο νομικών προσώπων, της αρχής της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας και της αρχής πολιτικής αεροπορίας. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας θα έχει την κανονιστική εποπτική αρμοδιότητα και η ΕΠΑ θα παρέχει τις υπηρεσίες αεροδρομίου, υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου. Στα δύο αυτά νομικά πρόσωπα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έδωσε μορφή δημοσίων υπηρεσιών και τότε πανηγύριζε ότι κατάφερε να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της διαλυμένης πια υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Αποδείχτηκε όμως πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτός που θα παρέχει τις υπηρεσίες αεροδρομίου και αεροναυτιλίας δεν είναι το κράτος, αλλά τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Αποδείχθηκε με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα και οι επιδιώξεις. Ο αμυγής δημόσιος χαρακτήρας των δύο υπηρεσιών εξαφανίζεται. Η ΕΠΑ γίνεται ανεξάρτητη αρχή με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και η ΕΠΑ νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επίσης με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Στόχος δηλαδή
Και η πρακτική, άλλωστε το έχει δείξει αυτό, είναι να παραδοθεί το επιχειρησιακό κομμάτι στους ιδιώτες. Και λέω η πρακτική αυτή, γιατί η πρακτική δεν είναι καινούργια. Έχει εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και Λιμενικού Σώματος, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και πάρα πολλές άλλες ρυθμιστικές αρχές. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μία προώθηση του ξεπουλήματος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την αφαίρεση αρμοδιοτήτων της, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια πτήσεων, στο επιβατικό κοινό, αλλά και στα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας, με την υποβίβαση των αναγκών της πολεμικής αεροπορίας και της άμυνας της χώρας. Μας είπε χθες ο κύριος Υπουργός ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων. Κι όμως, το αντίθετο θα συμβεί. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εργάζεται με συγκεκριμένο μέγιστο φόρτο που προκύπτει από τη συνεκτίμηση των κανόνων ασφάλειας. Η πίεση μέσω της σύνδεσης επιδόσεων και αποδοχών προκειμένου, για παράδειγμα, να αυξήσει ο ελεγκτής τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου για να μειωθούν οι καθυστερήσεις, οδηγεί σε παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα πιέζονται να διαχειριστούν περισσότερα αεροπλάνα για να μην χάσουν χρήματα. Οι κανόνες ασφαλείας θα γίνονται λάστιχο. Λιγότεροι αερολιμενικοί, που όπως προβλέπετε αυτό θα είναι, σημαίνει και λιγότερους ελέγχους σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Οι στόχοι οικονομικής αποδοτικότητας θα οδηγήσουν στη μείωση του κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες, που χρεώνονται με τα αντίστοιχα τέλη. Όμως θα υποβαθμίζεται το παρεχόμενο επίπεδο ασφάλειας, γιατί τα μέσα, ο εξοπλισμός και άλλα θα θυσιάζονται στο βωμό της μείωσης του κόστους. Επικουρικά θα πληρώνει το κράτος την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άλλωστε, η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και στην απαξίωση. Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού, πέρα από την κατάργηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κάθε χώρας στον εναέριο χώρο της, θα έχει αρνητικές και επικίνδυνες επιπτώσεις στην ασφάλεια πτήσεων, αφού αντικειμενικά η ανταγωνιστικότητα που προβάλλεται ως πλεονέκτημα θα γίνεται για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους και όχι της μέγιστης ασφάλειας των πτήσεων. Με το σχέδιο νόμου και τα επόμενα φυσικά που θα έρθουν, φτάνουμε έτσι πιο γρήγορα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού. Επιχειρείται επιπλέον με το νομοσχέδιο και την εφαρμογή του περίφημου σχέδιου επιδόσεων στο άρθρο 43 να συνδέσετε τους μισθούς, τις αποδοχές με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά, όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η μείωση των καθυστερήσεων και άλλα. Τα ετοιμάζεται για να τα βρουν έτοιμα οι ιδιώτες επενδυτές. Η ιδιωτικοποιημένη υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας με χαμηλούς μισθούς και ό,τι άλλο προβλέπεται για τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς της οικονομίας και όχι μόνο στην περίπτωση των αερομεταφορών. Όλα τα παραπάνω προσπαθείτε να τα πετύχετε με τη μείωση και τη σταδιακή κατάργηση της αποζημίωσης του Eurocontrol. Με πρόσχημα την πανδημία και τη δραστική μείωση των πτήσεων μειώθηκε και το επίδομα του Eurocontrol. Ναι, αλλά οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και παρόλα αυτά δεν τους δίνεται ούτε αυτό το μειωμένο ποσό από το Eurocontrol. Φροντίσατε όμως τον Ιούνιο να επιδοτήσετε με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τις αεροπορικές εταιρείες με προτεραιότητα, όπως λέγατε, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Τώρα ετοιμάζεται νέα ενισχυτική χρηματοδότηση πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού, ενώ την ίδια στιγμή οι αεροπορικές εταιρείες επιδίδονται σε πόγκρομα πωλήσεων των εργαζομένων. Η κυβέρνηση με το παρόν σχέδιο νόμου θέτει επιπλέον εμέσων πλήσαφος ζητήματα έλλειψης διασφάλισης της διαφάνειας, της ευσυνειδησίας των εργαζομένων, εχεμήθειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Καταρχήν, ποιος διαφωνεί με την ανάγκη της ύπαρξης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας υπηρεσιών? Όπως προφανώς και πρέπει να υπάρχουν και τα ασυμβίβαστα του διοικητή της ΑΠΑ, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του Προσωπικού, να μην συμμετέχουν, για παράδειγμα, σε εταιρικές σχέσεις με αεροπορικές δραστηριότητες και άλλα τινά. Προκύπτουν όμως ορισμένα ερωτήματα. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν υπήρχε διαφάνεια, υπήρχε αδιαφάνεια? Μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι δεν ασκούσαν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία? Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
Ευθύνονται οι εργαζόμενοι, οι κυβερνήσεις σας, οι υπουργοί, οι διοικήσεις με την καθοδήγηση των κυβερνήσεων δεν ευθύνονται? Ήταν οι εργαζόμενοι αναποτελεσματικοί και μη αποδοτικοί? Και πάλι ποιος έχει για αυτή την ευθύνη? Πάλι οι εργαζόμενοι. Οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις θα μείνουν στο απειρόβλητο και πυροβολείται τους εργαζόμενους? Οι εργαζόμενοι, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όχι μόνο ήταν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, αλλά κάθε τόσο εισέπαταν και τα συγχαρτήρια διαφόρων εταιριών για τις υπηρεσίες τους. Εκείνων των εταιριών που σήμερα θέλουν να τους πετάξουν σαν τη στημένη μονόκουπα είναι αυτοί που συμφωνούν με το σχέδιο νόμου. Προσπαθεί η κυβέρνηση να υπερασπίσει το σχέδιο νόμου, επικαλούμενη έολα και αστήριχτα επιχειρήματα, φορτώνοντας τους εργαζόμενους όλα τα κακά, τα στραβά και τα ανάποδα. Είναι μια μέθοδος βέβαια παλιά. Απαξιώνω, επιρρύπτω ευθύνες και παραδίδω την περιουσία του ελληνικού λαού στους ιδιώτες. Επίσης, προβλέπεται ρητά στο σχέδιο νόμου ότι δεν θα συσταθούν αεροπορικές αρχές στα αεροδρόμια. Δηλαδή, με το έτσι θέλω, εσείς θέλετε να τις καταργήσετε αυτές τις αρχές από τα αεροδρόμια. Σας το είπαμε και χθες. Όλοι και όλοι οι αερολιμενικοί που υπηρετούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι 180 άτομα. Οι 80 εξ αυτών στελεχώνουν τα τμήματα αερολιμενικού ελέγχου στα 35 αεροδρόμια, ιδιωτικά και μη. Οι υπόλοιποι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία της Αθήνας. Μιλάμε για πτυχιούχους ΑΕΗ, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, πάρα πολλές εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις στο αεροπορικό αντικείμενο και όλοι έχουν περάσει από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 4 μήνες και όλοι κατέχουν και πτυχίο επιμελητού πτήσεων. Ποιος ο λόγος λοιπόν να καταργηθούν τα ήδη σταλεχωμένα από ιδιαίτερα καταρτισμένους υπαλλήλους και πλήρως λειτουργούν τα αερολιμενικά τμήματα? Ποιος ο λόγος να πάψουν να υπάρχουν κρατικοί έλεγχοι στους ιδιώτες των αεροδρομίων όταν ήδη υπάρχει πλήρως λειτουργούσα η δομή τους? Τι θα κερδίσει το κράτος και το δημόσιο από αυτή την κατάργηση? Ποιος θα ωφεληθεί? Διότι οι μόνοι που συμφωνούν με αυτό το σχέδιο νόμου είναι η Fraport, είναι η Aegean και η IATA. Από τη μέχρι τώρα συζήτηση φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στον ίδιο στρατηγικό καμβά, αποδεχόμενη την απελευθέρωση των αερομεταφορών στα πλαίσια των κανονισμών και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαφωνούν στο διαχωρισμό της ΗΠΑ σε ΑΠΑ και ΗΠΑ. Τσακώνονται στα επιμέρους ζητήματα. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτή η διαδικασία? Αποσκοπούν όμως σκόπιμα ότι αυτός ο διαχωρισμός με την ΑΠΑ ως ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και την ΗΠΑ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου επίσης με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια οδηγεί αντικειμενικά στην ιδιωτικοποίηση των αερομεταφορών, στην πρόσδεσή τους με τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών. Δεν θα αργήσει η στιγμή που θα έρθει το επόμενο σχέδιο νόμου με το οποίο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Βασική προϋπόθεση για να εισχωρήσει ο ιδιώτης επενδυτής στην πολιτική αεροπορία. Είναι φανερό λοιπόν ότι το σχέδιο νόμου υπηρετεί την πλήρη απελευθέρωση των αερομεταφορών και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτές. Το κρίσιμο για μας, για το ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ήταν να μην χωριστεί το κανονιστικό εποπτικό κομμάτι από το επιχειρησιακό. Ήταν ξεκάθαρο για μας ότι σε αυτόν τον δρόμο η κοινωνία θα υποστεί τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης με συντριβή εργασιακών δικαιωμάτων, με ακριβές υπηρεσίες, με τη μη εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και της ασφάλειας των πτήσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι μόνο τώρα, πάντα πάλευε και παλεύει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και τις συνέπειές της στο λαό, σε συνδυασμό με τον αγώνα για μεταφορές, άρα και αερομεταφορές και αεροδρόμια που θα είναι κοινωνική, λαϊκή ιδιοκτησία. Θεωρεί ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να είναι ενιαία, υποκρατικό έλεγχο, να συμπεριλαμβάνονται η αεροναυτιλία με όλα τα αεροδρόμια στη δύναμή της και όλες οι αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, της αποτελεσματικής ασφάλειας πτήσεων και κατοχύρωση εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να είναι ενταγμένη και αυτή σε ένα ενιαίο φορέα αερομεταφορών που θα έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων.
Αυτό σημαίνει αερομεταφορές, σύγχρονες, φθηνές, ασφαλείς για το λαό και τους εργαζόμενους σε αυτές, που θα συμβάλλουν και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Προϋποθέτουν όμως άλλη εξουσία, με το λαό πραγματικά στο τιμόνι, πέρα και έξω από τα γρανάζια των δεσμεύσεων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι τα αεροδρόμια, όπως και γενικότερα οι αερομεταφορές, οι μεταφορές, με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, θα μπουν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης και κάλυψης των ολοένα αυξανόμενων λαϊκών αναγκών. Εμείς, και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, καλούμε τους εργαζόμενους να μην υποκύψουν στα νέα σχέδια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους καλεί να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο ξύλωμα των κατακτήσεών τους, να απορρίψουν τα απατηλά προτάγματα του κοινωνικού διαλόγου με την κυβέρνηση και τις αυταπάτες που οδηγούν στη λογική του μικρότερου κακού. Ο ισχυρισμός ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ολοκλήρωση της ενοποίησης, με κοινή πολιτική σε όλους τους τομείς, διασφαλίζεται η σταθερότητα και η εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας, αποδείχτηκε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παραμύθι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.